Διάλογο με την αντιπολίτευση υποστήριξε ότι κάνει ο Νικολάς Μαδούρος στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο Euronews και στη δημοσιογράφο Ανελής Μπόρζες. Παράλληλα επιτέθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ζητά προκήρυξη εκλογών. Ο Νικολάς Μαδούρο βρίσκεται αντιμέτωπος με τον επικεφαλής του Κοινοβουλίου, Χουάν Γκουαϊδό, που έχει αυτοανακηρυχθεί προσωρινός πρόεδρος της χώρας. Πιστεύω ότι η Φεντερίκα Μογκερίνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κάνει τεράστιο λάθος με τη Βενεζουέλα. Άκουσαν μόνο τη μία πλευρά. Δίνουν προσοχή σε μόνο μία πλευρά. Δεν ακούνε το σύνολο της χώρας που θέλει ειρήνη, διάλογο, κατανόηση, σεβασμό. Και δεν ακούνε εμάς που είμαστε η φωνή της πραγματικής εξουσίας. Πιστεύω ότι η Ευρώπη συνδέθηκε τυφλά με τις κακές πολιτικές επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ αψηφά το ΝΑΤΟ, τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Τραμπ τους κρατάει τα χέρια και έχει επιβάλει τις πολιτικές του που κάνουν κακό στη Βενεζουέλα. Ο Νικολάς Μαδούρο δεν φαίνεται να πτωείται από τις καθημερινές διαδηλώσεις της αντιπολίτευσης, την οποία κατηγορεί ότι είχε στόχο να πραγματοποιήσει πραξικόπημα. Ήταν τρέλα. Ήθελαν στρατιωτικό πραξικόπημα. Αλλά απέτυχαν. Έπαιξαν αυτό το χαρτί, αλλά αυτό τελείωσε. Πιστεύετε ότι απέτυχαν? Ξέρω αυτό που λέω. Όμως είναι ακόμα στους δρόμους. Μπορούν να μείνουν στους δρόμους όσο θέλουν. Το 2002, το 2003, στο πραξικόπημα κατά του στρατηγού Τσάβες, κατέβαιναν στους δρόμους 3 φορές την ημέρα. Έκαναν καθημερινά 3 διαδηλώσεις για πάνω από 100 ημέρες. Έχουν το δικαίωμα αυτό. Μπορούν να διαμαρτύρονται και να ζητούν πράγματα, αλλά πάντα ειρηνικά. Αυτό ονομάζω εγώ ενεργή δημοκρατία στη Βενεζουέλα. Κινητοποιούν τον κόσμο τους και εμείς κάνουμε το ίδιο. Δεν υπάρχει πρόβλημα αν είναι ειρηνικά. Άρα δεν γίνονται τώρα διαπραγματεύσεις με τον Γκουαϊδό. Όχι ακριβώς. Πρέπει να μιλάμε με όλη την αντιπολίτευση. Ο Γκουαϊδό είναι κάτι προσωρινό. Την αντιπολίτευση, αυτά που πιστεύουν, πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε ως σύνολο. Συζητάτε με την αντιπολίτευση? Πάντα. Αυτό δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αλλά έχουμε κανάλια επικοινωνίας.